Έκατσα. Γεια σου, ομορφιές μου, τι μου κάνετε? Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος, χρόνια πολλά. Καλό μήνα, δεν τα είπαμε εμείς, τα είπαμε, δεν τα είπαμε. Εδώ που λέτε, σήμερα Παρασκευή. Τώρα πίνω εγώ εδώ πέρα το καφεδάκι μου και με βρίσκεται στον καναπέ. Από το πρωί, βέβαια, μεταξύ έχω πλύνει τον νεροχύτη και σας καλωσορίζω λοιπόν στο καινούριο μου βίντεο εδώ πέρα στο κανάλι μου. Αν δεν με έχετε ακόμα ακολουθήσει, κάντε ένα subscribe, μία εγγραφούλα και χτυπήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για το πότε η Μπέλα Μέρη ανεβάζει καινούριο βίντεο. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι, όπως βλέπετε και στον τίτλο αρχικά, καλώς ήρθατε σε ένα sale haul. Sale haul, sale haul. Πάρ' το όπως θέλεις. Λοιπόν, αρχικά πριν σου δείξω τι αγοράσαμε και τι μας ήρθε από το Σεν, έχω να σου πω ότι, όπως είδες και στο Instagram, περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία αυτές τις δύο εβδομάδες. Πήγαμε και το ταξιδάκι μου, μη στα πολυλογώ εδώ πέρα. Πιστεύω εσείς που με ακολουθείτε στο Instagram να έχετε δει τα stories, τα highlights που έχω κάνει, τους καφέδες που πήγαμε και γενικά την ωραία την διάθεσή μας. Ελπίζω να περάσατε κι εσείς πάρα πάρα πολύ καλά. Και αν δεν με έχετε κάνει follow στο Instagram, εδώ πέρα είναι το Instagram, να πάτε να με κάνετε, γιατί κάθε μέρα τσαλακώνομαι, σας λέω τις περιπέτειές μου γενικά, την καντεμιά που με δέρνει, θα καταλάβετε εσείς, για το φούρνο που ήρθε και δεν μας έγινε τη ζημιά και γενικά ο τρόμπας, ο τεχνικός, γιατί είναι τρόμπας, μα πραγματικά όμως δεν ασχολήθηκε, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πήγε στον τεχνικό και περιμένω εγώ πάλι τεχνικό, μη στα πολυλογώ όμως, οπότε πάμε να δούμε τι μου ήρθε από το sale. Πάμε! Αρχικά να σου πω ότι είμαι σε πάρα πολύ ευχάριστο mood, γιατί πρώτη φορά κάναμε και εμείς παραγγελία από το Σέρι και πρώτη φορά παραλάβαμε από το Σέιν. Δεν το ψάξα και πολύ να σου πω, πολύ λίγα πράγματα. Έβλεπα και διάφορα haul εδώ πέρα στο YouTube από διάφορα κορίτσια. Εμένα με ενδιαφέρει φυσικά και έμαθα ότι το Σέιν δεν περνάει τελωνίο, ότι έχει έξοδα αποστολής M0. Γι' αυτό κιόλας, από ό,τι κατάλαβα, μας χωρίσανε την παραγγελία σε δύο πακέτα, εκ των οποίων ήρθε μόνο το πρώτο πακέτο. Αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν μπορούσα να περιμένω τώρα πότε θα έρθουν όλα μαζί για να σου κάνω βίντεο. Λέω, κάτσε να σου δείξω το πρώτο πακέτο. Εξάλλου, όπως βλέπεις, είναι κάμποσα. Οπότε πάμε να σου δείξω. Αρχικά έχω να σου πω ότι έχω κάνει παραγγελία για εμένα, για την Ουρανία και για τον Γιώργο. Ρούχα κυρίως, μόνο ρούχα. Αλλά πήρα και κοσμήματα. Λοιπόν, επειδή τα κοσμήματα είναι μόνο τρία, είναι αυτό για μένα. Ναι, άντε τώρα εσύ να καταλάβεις εδώ πέρα. Είναι έτσι ένα διπλό, το οποίο θα το βάλω κάποια στιγμή και θα το δεις και στο Instagram, είναι πάρα πολύ ωραίο, εντυπωσιακό. Και πήρα επίσης και αυτό εδώ πέρα με τις πεταλουδίτσες, αυτό το πήρα και στην Ουρανία. Αυτά δεν έχουν ηλικία, να ξέρεις, μην αρχίσετε από κάτω τώρα και γράφετε, αυτά είναι παιδικά. Ποιος σου είπε ότι εγώ δεν μπορώ να τα βάλω, εγώ είμαι μεγάλη? Όχι. Λοιπόν, είχα ένα άγχος, γιατί δεν ήξερα τα μεγέθη, δεν ήξερα την ποιότητα, αν και διάβαζα πολυεστέρας, βαμβα καιρό. Εντάξει, όσο να είναι, επειδή δεν το ξέρεις, γενικά, δεν ξέρεις που πάνε τα τέσσερα γενικά, έχεις μια επιφύλαξη. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω σαν πρώτη ματιά ότι είμαι πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένη, πραγματικά, από την ποιότητα. Βέβαια, στο πλήσιμο θα το δω, οπότε μπορεί να σου ξαναμιλήσω διαφορετικά, αλλά σαν πρώτη όψη μπορώ να σου πω ότι ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πλην δύο του Γιώργου, ένα σορτσάκι που θα σου δείξω τώρα και ένα που κάμισο, το οποίο αλλιώς το είδα, αλλιώς νόμιζα και αλλιώς το πήρα. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν να σου δείξω. Α, πριν σου δείξω, εντάξει παιδιά, μου έρχονται ένα-ένα, δεν είναι τίποτα. Έχω να σου πω ότι έχω καταπληκτεί πάρα πολύ με τις σακούλες του Σέιν. Λοιπόν, κοίταξε, βλέπεις εδώ πέρα. Έχει εδώ πέρα το ειδικό φερμουαράκι, το οποίο σε διευκολύνει πάρα πάρα πολύ για τις καλοκαιρινές αποσκευές. Είναι και ημιδιαφανές, οπότε το βλέπεις ουσιαστικά τι βάζεις μέσα. Και αυτό είναι ένα τέλειο φορμάρ που ουσιαστικά ανοιγοκλίνει εύκολα. Κάποιες τσάντες είναι τελείως διαφανείς. Δηλαδή, αυτές του Γιώργου, επειδή είναι η kit κατηγορία, μου τα στείλανε σε αυτήν εδώ πέρα την συσκευασία, σε αυτήν εδώ πέρα την σακούλα. Οπότε, έλα, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, πάμε τώρα να σου δείξω ουσιαστικά τι πήρα στο γιο μου. Λοιπόν, αρχικά θα ξεκινήσω με αυτό εδώ πέρα το σορτσάκι, όπως βλέπεις, μαύρο, και έχει αυτή εδώ πέρα την λεπτομέρεια USA. Αλλά ξέρεις κάτι, εγώ περίμενα αυτό λίγο να είναι βαφακερό. Αυτό είναι λίγο σαν λίγκρα. Εντάξει, τι να πω. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με άρεσε πάρα πάρα πολύ, αλλά σαν σορτσάκι είναι πάρα πολύ καλό. Την επόμενη φορά θα κοιτάω
και τα ψηλά γράμματα. Θα συνεχίσω τώρα με αυτήν εδώ πέρα την μπλουζίτσα, την κοντομάνικη. Α, εντωμεταξύ τα πήραμε όλα κοντομάνικα, έτσι. Με αυτήν εδώ πέρα την μπλουζίτσα, την κοντομάνικη, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ καλή ποιότητα, είναι βάμβα καιρό, τη βάλαμε κιόλας και του άρεσε. Θέλω να τονίσω σε όλα ότι έχω πάρει ένα νούμερο μεγαλύτερο και για μένα και για τα παιδιά, γιατί πολύ απλά σκέψη μου ήταν ότι καλύτερα να έχει ύφασμα και να το δένεις, εντάξει αυτό δεν ισχύει για τον Γιώργο, okay, να το δένεις παρά να μην έχει ύφασμα και να το τεντώνεις. Δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά όμως, τον Γιώργο έπεσα τζαν στο νούμερό του και έχει και λίγο περιθώριο και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτή. Γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε σου δείχνω αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι. Λοιπόν, στη συνέχεια του πήρα αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι. Είδες, πρέπει να τα ανοίξω. Λοιπόν, θα ανοίξω, ανοίξω όλες τις σακούλες για να τα έχω έτοιμα και επανέρχομαι. Λοιπόν, συνεχίζοντας με ένα άλλο μπλουζάκι, το οποίο όπως βλέπεις είναι σαν μάρμπελ, κάνει κάτι λεκέδες και μάρμπελ και τάι, πως κατά το λένε αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία παιδιά τα μπλουζάκια. Εγώ έχω πάθει σοκ με την ποιότητα, πραγματικά. Λοιπόν, και το τελευταίο που το πήρω και έμεινα λίγο έκπληκτη γιατί έπαθα ένα σοκ, είναι αυτό εδώ πέρα το πουκάμισο. Θα μου πεις, α, τι ωραίο πουκάμισο με αυτά εδώ πέρα τα περίεργα φύλλα. Ναι μεν, εγώ έτσι όπως το είδα στο site νόμιζα ότι είναι λινό ή βαμβακερό. Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ, είναι λίκρα το βλέπεις, δηλαδή άντε θα του βάλεις ένα φανελάκι από κάτω, θα το σώσεις. Αλλά ξέρω εγώ, τέλος πάντων, εν τω μεταξύ αυτό το πήρα πάρα πολύ μεγάλο και μπορώ να πω ότι το παιδί όταν το φόρησε ήταν σαν παπάς. Οπότε θα περιμένουμε να μεγαλώσει λίγο, να ψηλώσει, να το βάλει λίγο καλύτερα. Σαν σχέδιο είναι πάρα πολύ ωραίο όπως βλέπεις. Το βλέπεις, το βλέπεις. Λοιπόν, απλά με χάλασε λίγο το ύφασμα, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, αυτά είναι του Γιώργου. Δεν πήρα πολύ μεγάλη ποικιλία στο Γιώργο, γιατί ο Γιώργος είχε τη γιορτή του, ήρθανε η κοινωνία του το Πάσχα, οπότε του πήρανε και αυτοί, του πήραμε και εμείς από H&M, οπότε πήρα και αυτά, οπότε ολοκλήρωσα κάπου το καρνέ με τον Γιώργο, έρχονται και τα γενέθλιά του, οπότε τον περιμένουν και άλλα πραγματάκια, οπότε λέω χαλάρωσε, μην παίρνουν και τα, ξέρεις, τα μυαλά του αέρα, σιγά σιγά, δόξα τω Θεώ και την Παναγία, δεν αφήνω κανένα παιδί. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ουρανία. Λοιπόν, στην Ουρανία, η Ουρανία της αρέσουν πάρα πολύ τα oversize γενικά, τα μπλουζάκια, ξέρεις αυτές με τις τάμπες, εκεί κινηθήκαμε και εκεί κινήθηκα και εγώ. Λοιπόν, η Ουρανίτσα πήρε αυτήν εδώ πέρα την μπεζί την μπλούζα με αυτό εδώ πέρα, με αυτήν εδώ πέρα την στάμπα, όπως βλέπεις είναι τεράστια, αλλά σας είπα τη νοιάζει πιο πολύ να το δένει, να το χώνει, να το κάνει ό,τι θέλει, να το χώνει μέσα στο παντελόνι, να το κάνει ό,τι θέλει, παρά να είναι στενό και να είναι το παιδί κουμπωμένο. Τώρα που το βλέπω πρέπει να έχει βάλει και ένα μπλουζάκι στο σχολείο. Οκ, okay, εντάξει, θα σας το δείξω την επόμενη φορά με το επόμενο πακέτο που θα μου έρθει. Ευελπιστώ, γιατί αγχώνομαι. Γιατί εντάξει, μου ήρθανε λίγο νωρίτερα τα πράγματα, δηλαδή το ένα πακέτο. Μου είπε γύρω στις 5 με 7 Μαΐου, μου ήρθε 3. Το άλλο το πακέτο όμως, ωραίο που είναι. Τέλος πάντων, θα κρατήσω μια αισιοδοξία. Λοιπόν, επίσης της πήρα αυτό εδώ πέρα το σοτσάκι, με αυτήν εδώ πέρα την λεπτομέρεια. Τα θέλει τώρα αυτή για το χορό, το hip hop, που δεν μπορεί να φοράει και πολύ φαρδιά, ξέρεις, μακριά παντελόνια. Επίσης της πήρα αυτό εδώ πέρα που γράφει «Hi, I miss you». Αυτό. Λοιπόν, μετά την πήρα αυτή εδώ πέρα την μπλουζίτσα, μα δεν είναι πάρα πολύ υπέροχο χρώμα του, πάρα πολύ το μοβ, της αρέσει κιόλας, με αυτή εδώ πέρα τη στάμπα με το τουτού, τέλειο και αυτό. Και λοιπόν, έχουμε ένα γάμο εμείς τον Ιούλιο και γενικά ψαχνόμασταν και της λέω, έλα ρε παιδάκι μου, αφού γενικά έχεις μια ιδέα από το Σελεστίνο που της είχα πάρει κάτι πάρα πολύ ωραία φορεματάκια τα οποία ήταν και στράπλες, θέλεις λέω να κάνουμε κάτι τρελό έτσι με το Σέιν και να είσαι μια φανταχτερή νεραϊδούλα? Και μου λέει, αμέ, γιατί όχι, φιλενάδα, και της πήρα αυτό. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο, το έβαλε, τη πάει, είναι γάντι, είναι πάνω από το γόνατο, δεν είναι κοντό. Πραγματικά θα το βάλει και με ένα πάρα πολύ ωραίο παιδιλάκι ή μια πλατφορμίτσα που είδε. Σούπερ! Λοιπόν, και το τελευταίο που της πήρα της Ουρανίας είναι αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι φιλενάδα, το οποίο είναι drop cut νομίζω, ξέρεις, είναι αυτά τα κοντούλια, κατά κόκκινο, κόκκινο της φωτιάς, πραγματικά
Τέλεια! Βλέπεις ποιότητα. Βλέπεις. Αυτό δηλαδή είναι και λίγο έτσι κοτλέ. Αλλά όλα είναι βαμβακερά. Δεν είναι αυτά του Γιώργου τα δύο που πραγματικά κι εγώ γιατί τα πήρα. Αν το ήξερα, δεν θα τα έπαιρνα. Θα διάλεγα κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε τώρα και στη Μανούλα. Αρχικά έχω να σου πω ότι πήρα αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι με τους καφέδες. Γιατί είμαι και coffee lover. Καταλαβαίνεις. Κοίτα εδώ σχέδιο. Κοίτα εδώ χρώμα. Κοίτα εδώ ποιότητα. Είναι αυτό το σάπιο μήλο. Βασικά μου αρέσουν πάρα πολύ τελευταία τα μπλουζάκια, τα κοντομάνικα με τις στάμπες. Θα συνεχίσω με αυτήν εδώ πέρα την μπλουζίτσα η οποία είναι πράσινο λαβί σκούρο. Με αυτήν εδώ πέρα free guts, free hugs but don't touch, φιλενάδα, δεν είμαστε για πολλά πια σήματα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η επόμενη μπλουζίτσα μου είναι αυτή εδώ πέρα με τα κακτάκια. Ρε παιδιά, εδώ μεταξύ, τι σχέδιο είναι αυτό στο σέλι, πραγματικά. Δηλαδή, okay, πάστρα παιδί μου και ψωνίζεις γενικά και σε άλλα καταστήματα, αλλά αυτά... Τόσα υπέροχα χρώματα και τόσα ωραία πράγματα στάμπες, δεν έχω ξαναδεί να σου πω την αλήθεια. Σαν μικρό παιδί, ανακάλυψα κι εγώ το sale, καλά δεν το ανακάλυψα, καιρός έβλεπα τώρα, έλεγα ρε παιδί μου ότι άσε να δω. Πραγματικά, εγώ ξέρω πάντως και η αλήθεια είναι ότι έχεις λεφτά. Κάνεις κατάθεση σεν, ξεκάθαρα, πραγματικά. Και άμα σου βγούνε και όπως μου βγήκανε και μένα, πραγματικά είναι τέλεια. Αρκεί να έχεις λεφτά. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι με τα κακτάκια. Τέλειο. Λοιπόν, θα συνεχίσω και εγώ. Πήρα και εγώ έτσι μία μπες μπλουζίτσα με την πεταλούδα. Βλέπεις? Όχι, δεν το βλέπεις. Με αυτήν εδώ πέρα την πεταλούδα. Okay. Και τέλος πήρα αυτήν εδώ πέρα την μπλούζα με αυτό εδώ πέρα το σχέδιο, το μπλε σκουρό, blue black θα το έλεγα αυτό το συγκεκριμένο. Παιδιά, αυτά ήταν τα ψώνια. Εύχομαι το δεύτερο πακέτο να μου έρθει σχετικά γρήγορα ώστε να σας το δείξω κιόλας. Καλά και σχετικά γρήγορα να μην έρθει, εγώ πάλι θα σας το δείξω ξεκάθαρα. Έχω να τονίσω κάπου εδώ ότι η ώρα είναι 12 παρά, οπότε έχω μία ώρα να κάνω ό,τι θέλω πριν έρθουν τα παιδιά. Όσον αφορά το μαγείρεμα, χθες έφτιαξα μακαρόνια με κιμά και άσπρα, αλλά και ολικής κιμά από κοτόπουλο παρακαλώ. Και έχω από χθες, οπότε πήρε ο άντρας μου στη δουλειά, θα φάνε και τα παιδιά τα μακαρόνια τα υπόλοιπα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω να ξαναφάω δεύτερη μέρα μακαρόνια. Θα βράσω μπρόκολο, θα ανοίξω και ένα τόνο. Gigi θα είμαι. Gigi baby. Λοιπόν. Οπότε θα σας αφήσω κάπου εδώ να τακτοποιήσω αρχικά αυτό το χάος που έχω κάνει πίσω μου και θα τα πούμε και πιο μετά. 2 hours later. Και μόλις ήρθαν και τα παιδιά, εντωμεταξύ επειδή μάλλον είναι γιορτή της μαμάς, μου τους δώσαν στο σχολείο αυτό και μου έκανε μια ζωγραφίλα η οποία λέει η μαμά μου είναι η καλύτερη γιατί είναι η μανούλα μου. Αυτά είναι. Και... Αυτά είναι παιδί μου! Ομορφιά μου, αχ κοίτα εδώ, κοίτα εδώ το παιδί μου, κοίτα εδώ το λουλούδι μου, το λουλουδάκι μου. Μουα. Λοιπόν πάμε να φάμε, μακαρονάκια, εσείς άντε και τι, εγώ ακόμα δεν έχω βράσει τον μπρόκολο. Αχ και μετά έχουμε αγγλικά, τους αριθμούς, νομίζω ιστορία δεν έχουμε όμως Γιώργο, γιατί γράφατε διαγώνισμα, βέβαια, μάθαμε όλο το ρωμαϊκό κράτος. Παναγία μου, η Πατρίκη... Εσύ έμαθες όλη την ιστορία. Α, εγώ έπρεπε να γράψω διαγώνισμα, Γιώργο, και όχι εσύ. Δύο υπάτους, σύγκλητος, τι μάθαμε, Πλήρως, Πύρος, ο βασιλιάς της Ιππήρου. Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος, Αντιόχιες, Αλεξάνδριες. Καλά, μην Πέρναμος. Το παρακάνεις. Έτσι, την αλήθεια σου λέω. Ή τα μαθαίνω ή δεν τα μαθαίνω. Λοιπόν, πάμε να φάμε. Ηρακλής. Καλά που πήγες εσύ τώρα της τρίτης δημοτικού, παιδί μου. Λοιπόν, οπότε πάμε να φάμε και θα σας πάρουμε μαζί στο διάβασμα εμείς, ξέρουμε. Και στη γνωστή μας θέση, αφού φάγαμε, είπαμε να κάνουμε τη γλώσσα και πρέπει να κάνουμε τώρα εδώ πέρα μία εργασία που τους έβαλε, διάφορες λέξεις, να τα χωρίσει σε ουσιαστικά επίθετα κηρύματα. Πάμε, εκπαίδευση, το βάλεις καλά στο σχετικό. Το εκπαιδεύω, τι είναι? Ρήμα. Ωραία, γράψτε. Δεν έχουμε και ιστορία εμείς βασικά γιατί γράψαμε διαγώνισμα, οπότε θα κάνουμε την γλώσσα μας και θα συνεχίσουμε με τα αγγλικά μας του φροντιστηρίου. Τέλεια, εκπαιδεύω. Θέλω και τόνους όμως. Ωραία, μετά είναι η πληροφόρηση. Τι είναι η πληροφόρηση? Η πληροφόρηση, τι είναι? Ωραία, ουσιαστικό. Τέλεια. Οπότε
Θα κάνουμε τη γλώσσα μας, γιατί είναι και αρκετές λέξεις, μην κουράζεστε κι εσείς, και θα τα πούμε στα αγγλικά. Κάνουμε αγγλικά τώρα. Λοιπόν, μπογιές, κόμμα, τα μπράσες τι είναι? Μπράσες. Με τι βάφει τη μαμά? Τι κρατάει στο χέρι της και βάφει? Έλα. Πινέλα. Πινέλα. Αν child, ωραία, child, πώς το ακούς, I, child. I, έλα, I'll do. Τι θα βάλεις τώρα? Do, child, D. Child. Is. Look και D, what? Λοιπόν, και από... Δεκατέσσερα, πώς είναι? Φορτή. Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε μέχρι το 20, οπότε εμείς τώρα θα σας κλείσουμε. Να πάμε λίγο να ξεκουραστούμε και θα τα πούμε το απόγευμα. Γεια σας! Ομορφιά μου, Σάββατο σήμερα και τι μου κάνεις? Νομίζω ότι πρέπει να είσαι καλά. Χθες σε άφησα καλά, πιστεύω, την Παρασκευή. Σήμερα έχει αλλάξει κάτι, δεν νομίζω. Λοιπόν, ξυπνήσαμε που λες Σάββατο σήμερα, μια υπέροχη παιδιά μέρα. Πραγματικά θα ετοιμαστούμε σε λίγο να πάμε στο χορό. Έχουν παράσταση η Ουρανία, οπότε έχουν εντατικές πρόβες, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εγώ χθες έκλεισα λίγο απότομα. Καλό στο παιδί μου. Καλό στο παιδί μου. Καλημέρα, θα πεις? Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καφούλι δεν μου φτιάξες. Λοιπόν, τρώμε το μεταξύ παράλληλα και το πρωινό μας. Λοιπόν, άκου τώρα. Παιδιά, ξέχασα. Πω, αυτό λέγεται και λίγο Αλσχάιμερ. Τι ήθελα να πω? Α, χθες λοιπόν έκλεισα το βίντεο λίγο απότομα, με την έννοια ότι δεν έκανα και τίποτα τρελό. Εγώ κάτσα εδώ πέρα, κράταγα το σπίτι καραούλι. Παράλληλα όμως η Νονά της και η Ουρανία πήγανε στα H&M και πήρανε καινούργια ρουχαλάκια. Ξεκάθαρα αυτό το vlog είναι ρουχαλάκια, έτσι, πραγματικά. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να ονομάσω αυτό το vlog. Το βίντεο μου, Shane Hall, H&M Hall, του ρούχου το... Καλό. Το κάγκελο, τι να πω, πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, έχω έτσι έναν περίεργο τουμπανισμό στην κοιλιά μου και μια περίεργη φαγούρα που ήρθε από το πουθενά. Πραγματικά, όλα από το πουθενά. Ξύνομαι. Και εσύ έχεις τίποτα να μας πεις για την φαγούρα από το πουθενά? Γιατί και εσύ ήρθες από το πουθενά. Το ιόν. Έχω ξυπνήσει με πολλά κέφια, παιδιά. Πραγματικά. Λοιπόν, κάτσε να σου δείξω εγώ τώρα τα ρούχα. Λοιπόν, φιλενάδα, θα αρχίσω με τα εύκολα. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι. Το μπλουζάκι, το οποίο πώς λέγεται αυτή η κατηγορία? Crop coat. Crop top. Crop top. Αλλά εντάξει, ό,τι να είναι. Crop coat το είπα και την άλλη φορά στο Σέιλ Κολέστη. Χθες που τα έδειξα. Πώς? Crop top. Να μας μαθαίνεις. Είπες crop coat. Ναι, το είπα crop coat. Τροπικό, παγωτό. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πού κολλάς εσύ? Λοιπόν. Έχουμε αυτά εδώ πέρα, το γαλαζί, το ουρανί, το ουρανί, άτριες και με το όνομά σου. Ωραία. Λοιπόν, matching, ακριβώς. Λοιπόν, κοίτα εδώ πέρα, κοίτα το εδώ πέρα, κοίτα τι ωραίο μπλουζάκι. Πάρα πολύ ωραία φορά. Λοιπόν, και μετά αυτό το τζινάκι, το οποίο είναι denim, κοίτα εδώ, denim, έτσι γράφει, τι είναι, denim γράφει. Λοιπόν, το μέσα οποίο... γράφει την κατηγορία τζιν είναι. Okay. Λοιπόν, κάτσε να δω. Loose straight, high waist και denim. Ορίστε, η μάνα ξέρει. Λοιπόν, λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το τζιν. Δεν έχει σκισίματα, ενώ το προηγούμενο που είχε πάρει είχε σκισίματα. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι αγορές της Ουρανία και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτό το vlog. Πραγματικά δεν ξέρω πόσο θα βγει. Ελπίζω να το δεις, να το χαρείς. Να ξεκινήσει πολύ καλή εβδομάδα σου. Λοιπόν, με το δικό μου το vlog θα ξεκινήσει καλά εβδομάδα, έτσι να τα λέμε γι' αυτά. Λοιπόν, οπότε φιλάκια πολλά, ομορφιά μου. Να περάσεις μια τέλεια εβδομάδα και μέχρι το επόμενο βίντεο. Α, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να χτυπάς και το καμπανέλι από εδώ και από εκεί και την Dolce Cucuna μαζί, ό,τι θέλεις να χτυπάς για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις από την Μπέλα Μέρη και αυτό.
αυτό ήταν μέχρι το επόμενο βίντεο. Να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά!